Μια απίστευτη ταλαιπωρία με αίσιο ωστόσο τέλο έζησαν εν πλώ οι 550 επιβάτε του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Αγίου Θεοδόρα, το οποίο το βράδυ τη Δευτέρα προσάραξε σε αβαθή σε θελάσια περιοχή 6,3 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμένα τη Ιγουμενίτσα. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι τη Κέρκυρα για το λιμάνι τη Ιγουμενίτσα, όταν για λόγου που είναι υπό βρέθηκε σε αβαθή στι εκβολέ του ποταμού Καλαμά. Άμεσα ενημερώθηκαν οι λιμενικέ αρχέ τη Κέρκυρα και τη Ιγουμενίτσα από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση του Λιμενικού Σώματο και τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτη ανάγκη. Στο σημείο μετέβησαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματο ένα ναυαγαζοστικό σκάφο, τέσσερα ριμούλκα, ένα επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο καθώ και ένα σκάφο τη ελληνική ομάδα διάσωση. Με τη σύνδρομη των ριμούλκων και τη συνοδεία των σκαφών του λιμενικού του Αγία Θεοδόρα αποκολλήθηκε και κατέπλεψε αυτοδύναμα στο λιμάνι τη Ιγουμενίτσα. Μάλιστα, με μέρημνα τη πλειοκτήτρια εταιρεία, 39 επιβάτε διέμειναν σε καταλήματα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμό, δεν προκλήθηκε εισρωή υδάτων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το κεντρικό λιμενάρχιο τη Ιγουμενίτσα που διενεργεί την η προανάκραση απαγορεύθηκε ο απόπλου του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικό από το αναγνωρισμένο οργανισμό που τον παρακολουθεί. Το πλοίο Αγία Θεοδόρα είχε αποπλέψει από το λιμάνι τη Κέρκυρας με μισή ώρα καθυστέρηση λόγω του μεγάλου αριθμού εκδρομέων και οχημάτων που επρόκειτο να μεταφέρει στο λιμάνι τη Ιγουμενίτσα. Ωστόσο, η πορεία του ανακόπηκε καθώ πρόσκρουσε σε αβαθή με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Στου 550 επιβάτε προκλήθηκε αναστάτωση. Άμεσα κινητοποιήθηκε όλο ο μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσε και το πλοίο Αλκίνο, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να παραλάβει του περιβάτε, ενώ το πλοίο ελέγχθηκε και από δίτε, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν βλάβε οι οποίε και δεν εντοπίστηκαν. Έτσι, με την συνδρομή ρημουλκών και υπό την επιτήρηση και τον συντενισμό του λιμενικού σώματο, το πλοίο Αγίο Θεοδόρα αποκολλήθηκε και έφτασε στο λιμάνι τη Ιγουμενίτσα με 5 και πλέον ώρε καθυστέρηση.